αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι... Πιστεύεις γίνεται να είσαι ενάντια της κακοποίησης των ζώων και να πληρώνεις κάποιον για να σφάξει ένα ζώο ή να τους φάζεις ο ίδιος, γιατί πες παραδέψτε ότι πληρώνεις. Γίνεται. Είναι όπως το πει. Αυτό τώρα είναι άκουσα με να δεις. Επειδή εγώ ρε παιδάκι μου ζω με το κρέας και το τέτοιο μου φαίνεται λογικό το για να φάω το ζώο να πρέπει να το σκοτώσω. Απλά να το σκοτώσεις χωρίς να το... Εκεί είναι ζωντανά και τα κάνουν αυτά τα πράγματα, τα βασανίζουν, κατάλαβες. Υπάρχει ανθρώπινος τρόπος να το σκοτώσεις. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ανθρώπινος, σκοτώνεις κάτι, δεν υπάρχει ανθρώπινος τρόπος. Άρα πώς να το σκοτώσεις χωρίς να το βασανίσεις, αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό εκεί δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Μάλλον πώς να σου πω, ρε παιδάκι μου, να το κάνουν κάπως γρήγορα εκεί πέρα. Είναι ζωντανά τα. Είναι ζωντανά. Αν παίρναμε ένα σκυλί για έναν άνθρωπο και τη φάζαμε έτσι γρήγορα με τον ανθρώπινο τρόπο αυτό. Ναι. Είναι αποδεκτό αυτό. Όχι, δεν είναι αποδεκτό, αλλά τουλάχιστον δεν βασανίζει το ζώο πριν το κάνει, κατάλαβε. Ναι, εγώ τι να σου πω τώρα, καταλαβαίνω τι μου λε. Καταλαβαίνω και εγώ τι μου λε εσύ, αλλά ναι, τι να σου πω, ρε παιδί. Πιστεύει, όπω έτσι συνάντησε κακοποίηση των ζώων. Ναι, ναι, δηλαδή γιατί έχω ζώο. Συμβαδίζει η ηθική σου με την πράξη σου. Όχι, δεν σημαίνει. Γιατί από τη στιγμή που τρώω ζώα, κάποιος τη σκοτώνει για να τα φάω. Κάποιος τα κακοποιούσε για να τα φάω. Γιατί πιστεύεις ότι αφού είσαι ενάντια της κακοποίησης ζώων, γιατί πιστεύεις ότι τρώω ζώα και του πληρώνεις κάποιον να τα σκοτώσει. Ποιος είναι ο λόγος. Για την υγεία σου, μου λες όπως που είπες εσύ, σίγουρα μπορείς να ζεις χωρίς ζώα. Αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, το λένε και ο παντός μας είναι. Εγώ προσωπικά και εκεί που ζω, η περιοχή είναι με νοοτροπία αυτή. Δηλαδή, ίσως να μην μπορείς να βρεις και τα πράγματα που βρίσκεις εδώ πέρα για να ζήσεις χωρίς το κρέας. Στην Κρήτη έχετε αλιές, έχετε όσπυρα, έχετε φακές, έχετε ρύζι, έχετε. Ναι, αλλά για να πει σε κάποιον στην Κρήτη. Μάγκο! Μάγκο! Ναι, ρε φίλε, μπανάνες! Έχει μπανάνες! Αλλά να σου πω κάτι, για να πει σε κάποιον από την Κρήτη ότι θα πρέπει να ζήσει χωρίς κρέας και να του πει το ρόλο αυτά. Μετά τόσα χρόνια πίσω που είμαστε εκεί πέρα, αυτό, θα τους φανεί πολύ. Όταν όλος έχει μεγαλώσει 70 χρόνια έτσι, δεν μπορεί, είναι δύσκολο να αλλάξει. Απλά και εμείς έχουμε μεγαλώσει στις ίδιες οικογένειες. Άλλο που όσο περνάνε οι γενιές. Ναι, αλλά τα εσύ μου λες ότι είσαι ενάντια της κακοποίησης των ζώων. Είμαι στην κακοποίηση. Γιατί δεν σ' αρέσει κιόλας να το σφάζεις. Και δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά προσπαθώ να βγάλω έξω εμένα, να μην το σκέφτομαι. Εγώ το παίρνω έτοιμο. Δεν του κάνω κακό και βγάζω έξω τον εαυτό μου. Κατάλαβε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό, αυτή ναι. Είναι αλήθεια. Αν πιστεύει, βγάλουμε τον εαυτό μα έξω. Και το αγνοούμε το πρόβλημα. Σταματάει να υπάρχει. Όχι, και βέβαια δεν υπάρχει. Αλλά εγώ προσωπικά κάνω αυτό. Δεν κάνω κακό στα ζώα. Έχω ζώα δικά μου. Έχω σκύλου όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν κάνω κακό και εγώ βγάζω έξω την ουρά μου. Σαν να το πω γιατί το κάνουν άλλοι για μένα. Όσο πληρώνουμε, πιστεύει για να τα αγοράζουμε, όσο υπάρχει ζήτηση. Ποτέ δεν και υπάρχει προσφορά. Πιστεύει ότι στηρίζουμε αυτή τη βιομηχανία ή το ελευθερώνουμε τα ζώα, βοηθάμε. Να λυθεί το πρόβλημα. Εννοείται ότι στηρίζει. Εγώ που τα αγοράζω, στηρίζω αυτό. Αυτό εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πιστεύει για να αλλάξει αυτό. Αν αυτό το δεν είσαι σίγουρο εδώ πέρα. Το ξέρω, τα έχω δει. Με τη φάση, ναι. Έχω δει. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ανάγκη να το δω από το βίντεο. Αυτά τα πράγματα βλέπω καθημερινά. Μήτρο γύρω. Καθημερινά γίνονται, καθημερινά. Τι να σου πω, από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι μεγαλώσαν. Έχουν μεγαλώσει. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι μεγαλώσαν, κατάλαβες. Ναι, α πούμε αυτό δεν θέλω να πει. Γιατί σου λέω, δεν γίνεται. Απλά να σου πω